Πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Ουρανία Ζώη Τόλη, την δερματολόγο κυρία Τόλη. Για την ψωρίαση θα μιλήσουμε και απόψε στο κεντρικό δελτίο. Ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί δυστυχώς πολύ κόσμο. Κυρία Τόλη, σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τόκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, η ψωρίαση τώρα είναι μια δερματική πάθηση, αυτό γνωρίζουμε, αλλά προσβάλλει το δέρμα, αλλά όχι μόνο το δέρμα. Και γι' αυτό τελευταία ακούμε να γίνεται λόγος για ψωριασιακή νόσο, έτσι. Περίπου έτσι. Η αλήθεια είναι για ότι πείτε η μου. Ψωρίαση μπορούμε να τη φανταστούμε σαν ένα ακόμα στέρι στο γαλαξία των φλεγμονωδών νοσημάτων. Ναι. Τι εννοούμε με αυτό? Δηλαδή, είναι μια μεγάλη ομάδα φλεγμονωδών νοσημάτων, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδημία, τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, και μέρος αυτού φαίνεται να αποτελεί πλέον και η ψωρίαση. Η αλήθεια είναι και ευτυχώς ότι η ψωρίαση στην πλειοψηφία των ασθενών είναι περιορισμένη στο δέρμα. Mm. Όμως έχει αρκετές συνοσηρότητες, γι' αυτό μιλάμε για ψωριασική νόσο, έτσι με την ευρύτερη έννοια, γιατί πολύ συχνά συνδυάζεται με παχυσαρκία, υπερλιπιδημία, υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο, ζαχαρώδη διαβήτη. Έτσι δικαιολογείται όλο. Ναι, ναι. Άρα ποιος είναι ο ειδικός για την αντιμετώπιση της ψωριασιακής, της ψωριασικής, να το πω ορθά, νόσου? Κοιτάξτε, εδώ η απάντηση είναι αυτός που μπορεί καλύτερα σε κάθε ασθενή. Τι σημαίνει, ναι, αυτό? Τι σημαίνει? Οι πιο πολλές ψωριάσεις ξεκινάνε από το δέρμα. Και εδώ νομίζω η πρώτη επαφή με τον γιατρό θα είναι με τον δερματολόγο. Για έναν και μόνο λόγο. Γιατί ό,τι μοιάζει με ψωρίαση δεν είναι πάντα ψωρίαση. Και αυτό είναι δύσκολο να το διακρίνει κάποιος που δεν είναι τη δουλειά. Είναι πολύ προφανές αυτό. Mm-hmm. Αν η βλάβη είναι μια μικρή βλάβη μονήρης, αν είναι πολύ περιορισμένη, αν είναι πολύ λεπτή, πολύ επιφανειακή, είναι παρακινδυνευμένο να κολλήσουμε τη ρετσινιά της ψωρίασης, γιατί μάλλον ρετσινιά φαίνεται να είναι για τον ασθενή. Mm-hmm. Απροτού να σιγουρευτούμε. Συνεπώς, οι πιο πολλοί ασθενείς διαγνώσκονται πρώτα από τους δερματολόγους. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Το κατανοώ απόλυτα. Τώρα, στην αντιμετώπιση αυτής της νόσου, να πούμε και στο επίπεδο της θεραπείας, ακούγονται πολλά ομοιοπαθητική, βιολογικά παράγωγα. Τι μπορεί να είναι από αυτά αποτελεσματικό και τι μπορεί να είναι και επικίνδυνο? Κοιτάξτε, επικίνδυνο αυτή τη στιγμή με όλα όσα υπάρχουν, μπορώ να το πω για να καθησυχάσω τους ασθενείς, δεν υπάρχει κάτι και θα σας το εξηγήσω και στην πορεία. Στην πραγματικότητα όμως όλα δουλεύουν και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο ασθενής που υποπτεύεται ή έχει ψωρίαση, mm-hmm, είναι ότι δεν πρέπει να ταυτίζεται με τους άλλους ασθενείς που έχουν ψωρίαση. Δηλαδή η ιατρική δεν είναι ένας απλός αλγόριθμος που τον ακολουθούμε και εφαρμόζεται σε όλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Και αν δει κανείς την πορεία, είναι εξατομικευμένα δηλαδή. Είναι εντελώς εξατομικευμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Και φάρμακα που δουλεύουν στον ένα δεν θα δουλέψουν στον άλλον. Απλώς να σας πω έτσι μια μικρή αναδρομή. Από το 50, το 60 έως το 80 χρησιμοποιούσαμε φάρμακα εμπειρικά. Δηλαδή λέγαμε δουλεύει η πίσα, η ανθαλίνη, η φωτοθεραπεία, δουλεύουν τα κορτικοστεροειδή. Μετά τα μέσα του 90 και από το 2000 έχουμε ένα τρομακτικό πλεονέκτημα λόγω της εξέλιξης στην ανοσοϊστοχημία, στη μοριακή βιολογία. Τώρα πλέον ξέρουμε τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, ακριβώς πού δρούνε και γιατί δρούνε. Και αυτός είναι και ο λόγος που τα σύγχρονα φάρμακα είναι πολύ πιο στοχευμένα και πολύ πιο αποτελεσματικά και χτυπάνε κατευθείαν ένα στόχο πάση 100 που λέμε εμείς, δηλαδή να καθαρίσει τελείως ο ασθενής. Αυτό πριν 10-15 χρόνια δεν μπορούσαμε καν να το φανταστούμε. Mm-hmm. Οπότε ο ασθενής δεν πρέπει να φοβάται, πρέπει απλώς να επιλέξει το γιατρό του, να τον εμπιστευτεί και θα πορευτεί με αυτόν όπως ένας ασθενής που έχει υπέρταση, ζάχαρο. Mm-hmm. Δηλαδή το είναι ένα χρόνιο νόσημα το οποίο θέλει μια καλή σχέση ασθενούς και γιατρού. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Πότε πρέπει ο ασθενής να επισκέπτεται το γιατρό, με ποια σημάδια, με ποια συμπτώματα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο δερματολόγο, Ο ασθενής θα επισκεφτεί στην ψωρία στο γιατρό για δύο λόγους. Ή θα δει ένα εξάνθημα, το οποίο mm-hmm. δεν υποχωρεί με αυτά που θα βάλει σπίτι, μια απλή αλυφή, ένα ενυδατικό ή μια μικρή κορτιζονούχα αλυφή, mm-hmm. ή αν έχει κάποια αρθρίτιδα. Αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις που συνήθως στην αρθρίτιδα θα πάνε πρώτα στο ρευματολόγο και στο εξάνθημα θα έρθουν στο δερματολόγο. Αυτά είναι τα δύο συμπτώματα. Μάλιστα. Αναμελήσει κανείς τη θεραπεία, αναμελήσει να πάει σε έναν ειδικό, αναμελήσει να έρθει σε εσάς, υπάρχει ισχυρός κίνδυνος για πιθανή
εξέλιξη της νόσου πώς? Κοιτάξτε, στην απλή ψωρίαση τη δερματική η αλήθεια είναι ότι δεν θα κινδυνεύσει ο ασθενής, αλίμονο αν ήταν mm-hmm. έτσι. Σε μια ψωριαστική αρθρίτιδα είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει η πεποίθηση ότι σε μια μέτρια προς σοβαρή ψωρίαση πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί από την αρχή, γιατί έτσι έχουμε πολλές πιθανότητες να ανακόψουμε την πορεία της νόσου και ο ασθενής να βγει πιο γρήγορα από τα φάρμακα και mm-hmm. να γλιτώσει παραμορφωτικές αρθρίτιδες, χρόνια προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να το επιφυλάσσει το μέλλον σε ένα χρόνιο φρεγμονώδες νόσημα. Έτσι, συνεπώς, mm-hmm. όταν έχουμε μια σημαντική επιβάρυνση από ψωρίαση και όχι απλώς σε έναν αγκώνα λίγο στο τριχωτό της κεφαλής, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε την αγωγή μας εγκαίρως, γιατί έτσι δεν θα μας αφήσει κάποιο πρόβλημα, mm-hmm. μυοσκελετικό κυρίως θα έλεγα. Τώρα η ψωριασική νόσος επηρεάζει τη ζωή των ασθενών. Την επηρεάζει πάρα πόσο? Πολύ και την επηρεάζει και ψυχολογικά καταρχήν, να, που σωστά. Για μένα αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Έχετε και με δίκιο. Το σωματικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρετε, η επιβάρυνση δεν έχει να κάνει τόσο με την έκταση της ψωρίασης, αλλά έχει να κάνει με την εντόπιση. Δηλαδή, ασθενείς που έχουν νύχια ψωριασικά ντρέπονται να εμφανιστούν σε παρέες. Ασθενείς που έχουν ψωρίαση στις ευαίσθητες περιοχές, τα γενετικά. Ασθενείς που έχουν γενικευμένη ψωρίαση, εννοείται ότι νιώθουν μειονεκτικά, δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες, να βγουν στη θάλασσα, να έχουν μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτά με κάποιον τρόπο πυροδοτούν και την ίδια την νόσο σε ένα φαύλο κύκλο. Μάλιστα. Και αυτό είναι mm-hmm. πολύ, δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να το παραβλέπουμε πλέον. Η Μάλιστα. ποιότητα ζωής του ασθενούς είναι το πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, στην εποχή της πανδημίας, πόσο επηρέασε τον εμβολιασμό η νόσηση της ψωρίασης. Θέλω να πω, πόσο επηρέασε τους ασθενείς με ψωρίαση η COVID και ο εμβολιασμός, το να πάνε να εμβολιαστούν. Κοιτάξτε, είναι λογικό ότι υπήρξε μια μηχανία από όλους μας στην αρχή της πανδημίας, έτσι. Ορισμένα φάρμακα ήταν προφανώς ότι θα επιβάρυναν μια λίμωξη, αλλά πολύ σύντομα μέσα σε ένα εξάμεινο βγήκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες και τώρα μπορούμε ανεπιφύλακτα και χωρίς δεύτερη σκέψη να συστήσουμε στους ασθενείς μας να κάνουν κανονικά τις δόσεις τους στα φάρμακα, κυρίως μιλάμε για τα βιολογικά φάρμακα, ναι. λιγότερο για τη μεθοτρεξάτη και, ή την απρεμιλάστη. Για τα βιολογικά φάρμακα συνεχίζουμε κανονικά τις δόσεις χωρίς να κάνουμε διακοπές. Δεν διακόπτεται δηλαδή η θεραπεία με βιολογικά φάρμακα, γιατί κάποιοι ασθενείς το κάνουν όταν εμβολιάζονται. Σωστά. Κοιτάξτε, στην ουσία δεν το διακόπτουν, επιδραδύνουν λίγο τη δόση. Mm-hmm. Δηλαδή αν ήταν να κάνουν μία δόση στο μήνα μπορεί να την κάνουν στον 1,5 ή να καθυστερούσαν 3 εβδομάδες. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα σε έναν ασθενή που έχει μπει σε πολύ καλή σειρά με τα φάρμακά του δεν θα επιβαρύνει ούτε την νόσο ούτε το αποτέλεσμα του εμβολίου. Μάλιστα. Άρα δεν κλείνοντας... πρέπει οι ασθενείς να φορτώνονται επιπλέον στρες όσον αφορά τον εμβολιασμό. Αυτό θα το συζητήσουν με τον γιατρό τους ασφαλώς, αλλά σε γενικές γραμμές αυτές είναι οι οδηγίες. Κλείνοντας, τι θα λέγατε σε έναν ασθενή που πάσχει από ψωριασιακή νόσο? Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και λέω πάντα ότι αν δεν είσαι αισιόδοξος δεν πρέπει να γίνεις γιατρός. Έτσι. Σωστά. Πιστεύω ότι και στο μέλλον θα έχουμε αλλαγές. Ο ασθενής να μην ντρέπεται, να απευθυνθεί στον γιατρό που αυτός εμπιστεύεται, να κάνει τις αγωγές που του συνιστούν. Συνεχώς βγαίνουν καινούργια φάρμακα, πιο εξειδικευμένα, πιο ασφαλή, με λιγότερη νοσοκαταστολή, πιο στοχευμένα. Και μάλιστα γίνονται πολλές μελέτες μήπως αυτά τα ίδια φάρμακα θα βοηθήσουν την αφυρωμάτωση, τα αγκία, το σύνδρομο της υπερλιπιδημίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ίδια φάρμακα μπορεί να προστατεύουν τελικά στο μέλλον και από καρδιαγγειακά επεισόδια που είναι συχνά στην καρδιακία και στους ασθενείς με ψωρίαση. Οπότε συνιστώ να είναι ψύχρεμοι και αισιόδοξοι. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κυρία Τόλη. Παρακαλώ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Σας ευχαριστώ για τη χρήσιμη συζήτηση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να παραμείνουν στην εργασία.